Κόσμος μπαίνει, κόσμος βγαίνει εδώ στο στούντιο, στην εκπομπή «Η Κρήτη σήμερα» και είναι κόσμος, ξαναλέω, που αγαπάμε πολύ. Είναι συνάδελφοι με τους οποίους έχουμε επιλέξει να κλείσουμε αυτό τον κύκλο εκπομπών. Μπάμπη. Λοιπόν, χαρά μας, έχουμε εδώ Γεωργία Μακάκη, Ειρήνη Σαμαριτάκη, Γιώργος Μιμίκος. Τρεις εκλεκτοί συνάδελφοι. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Ξέρετε, σας καλωσορίζουμε με άλλο ύφος σήμερα. Πιο εορταστικό. Πιο light. Πιο light. Εντάξει, ναι. Ανασκόπηση 2023. Και έχετε να μας πείτε πολλά ο καθένας. Ξεκινήσουμε σένα, Γεωργία. Εγώ φέτος, Νικολέτα, έκανα τις λιγότερες λακκούβες. Όπα, αυτό είναι δήλωση. Ξεκινάμε κατευθείαν. Είναι είδηση αυτό, έτσι. Είναι είδηση. Αυτό νομίζω ότι η Δημοτική Αρχή θα το έπαιρνε να το βάλει στον απολογισμό της χρονιάς. Όχι πως ο δρόμος είναι καλός. Άθλιος είναι. Απλώς οι λακκούβες ήταν πιο μικρές. Α, γι' αυτό. Τώρα το αλλάζεις λίγο. Πιο μικρές ρεπορτάζ. Αλλά κάναμε πολλά ρεπορτάζ με αναβαθμίσεις δρόμων. Τα έργα που έγιναν στο ΒΟΑΚ από την περιφέρεια, από το κόμβο Κνωσού μέχρι τα Λινοπεράματα. Συνεχίζεται βέβαια το έργο αυτό. Είναι το έργο στην Καζαντζίδη, το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο. Ναι. Θα δούμε τα αποτελέσματα το επόμενο χρονικό διάστημα, αν τελικά τα νερά της βροχής οδηγούνται στο ρέμα στο Κατσαμπά. Είχαμε και μια ταλαιπωρία, Γεωργία, αλλά όχι πάρα πολύ μεγάλη, έτσι. Ευτυχώς. Ναι. Και επίσης είδαμε πολλά έργα και στο Κοκκίνι και στις Γκούβες. Το κυκλικό κόμβο, δεν το ξεχνάμε, που εκεί γινόταν πάρα πολλά ατυχήματα. Το ξέρει πάρα πολύ καλά και η Νικολέτα. Ναι. Έλυσε πολλά προβλήματα αυτός ο κόμβος. Πραγματικά. Και επίσης ένα άλλο έργο στην Ενδοχώρα είναι στο δρόμο Χουδέτζη-Παρθένη-Πύργο, στη Λιγκόρτινο, όπου εκεί υπήρχε ένα τυχείο που είχε πάρει επικίνδυνη κλίση και έγιναν εργασίες αντιστήριξης. Mm. Πάντως τα έργα, δηλαδή και αυτή η βελτίωση των οδικών υποδομών, νομίζω, Γεωργία, επειδή εσύ είσαι πάρα πολύ κοντά στην κοινωνία της Κρήτης, μιλάς πάρα πολύ με τους κρητικούς, είτε επισκέπτεσαι τις λαϊκές αγορές, είτε τις γειτονιές, είτε τα καφενεία, ζητάς την άποψή τους. Όλο σου το ρεπορτάζ που είναι κατά κύριο λόγο αυτοδιοικητικό, περιφέρεια, δήμος, έργα και όλα αυτά της καθημερινότητας, τα ζητήματα, είναι αυτά τελικά που απασχολούν περισσότερο τον κόσμο. Δηλαδή, ό,τι και να του λέμε εμείς για κεντρικές πολιτικές και αποφάσεις οι οποίες παίρνονται κατά διαστήματα, τα ζητήματα αυτά είναι που τους αφορούν να μπορούν να πηγαίνουν στο σπίτι και να πηγαίνουν με ασφάλεια, να μην πέφτουν σε λακκούβες. Να μην κάνουν το σταυρό τους για να περάσουν δρόμο, να έχουν πάρκα για τα παιδιά πάρκα. Τους. Φέτος έγινε και ξεκίνησαν οι εργασίες για το Πάρκο Ερυθρέας. Ένα μεγάλο έργο. Θα γίνουν παιδικές χαρές, αθλητικοί χώροι, ποδηλατόδρομος. Ένα Central Park, με ένα μικρό Central Park της Νέας Υόρκης, όπως το λέμε. Βέβαια, έχουν ξεκινήσει εργασίες. Πιο μικρό. Και μιλάμε ότι ξεκίνησαν οι εργασίες από τα 15 στρέμματα. Mm-hmm. Μιλάμε για πάρα πολλά στρέμματα. Και βέβαια, Γεωργία, έχεις κάνει πολλά ρεπορτάζ, έχεις αναδείξει και κακό κείμενο, έχεις πάει πολλές φορές στη συγκεκριμένη περιοχή. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Και ειδικά τα σκουπίδια κάτω από τη γέφυρα του Μπεντεβί. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Να λέμε τα καλά, να λέμε και τα κακά. Να τα λέμε όλα. Επίσης, ένα πολύ μεγάλο έργο που ξεκίνησε πριν από λίγες μέρες ήταν και ο εξοραϊσμός πλατείας Ελευθερίας. Μιας πλατείας που δεν αγαπήθηκε από τους Ηρακλειώτες. Ποτέ. Ποτέ. Γεωργία, άδικα, δεν αγαπήθηκε. Όχι. Δεν ήταν τώρα. Ναι. Δεν είναι πλατεία που περίμενες να τη δεις σε μια μεγάλη πόλη όπως το Ηράκλειο. Ξυλώνεται το μάρμαρο. Που έλεγαν οι πολίτες, όχι άλλο μάρμαρο. Το θυμάστε. Λοιπόν, ξυλώθηκε το μάρμαρο. Θα μπει τοπική πέτρα. Θα έχουμε νέες φυτεύσεις, νέο ηλεκτροφωτισμό. Θα δέσει αισθητικά, θα κουμπώσει αισθητικά και περιβαλλοντικά με όλο το κομμάτι της ανάπλασης. Και μέχρι πριν το καλοκαίρι θα έχουν ολοκληρωθεί οι βαριές εργασίες. Mm. Οπότε είναι έργο που θα μας απασχολήσει και τον επόμενο χρόνο. Ένα ακόμη μεγάλο έργο που κάναμε πάρα πολλά ρεπορτάζ είναι το Δικαστικό Μέγαρο. Mm-hmm. Μετά από 20 χρόνια δρομολογήθηκαν οι εργασίες και μπήκε σε τροχιά υλοποίησης. Πόσα ρεπορτάζ είχαμε κάνει. Μα πόσα, αλήθεια. Πόσα ρεπορτάζ. Και επίσης ένα ακόμη ρεπορτάζ που ξεχωρίζω είναι η ανάπλαση χώρων πρασίνου και αναψυχής πάνω από τα τείχη. Θα μπορεί η μητέρα από τη βίγλα, από το πάρκινγκ, να πάει να απολαύσει τη φύση. Σε ένα πολύ μεγάλο μήκος. Mm-hmm. Μέχρι την πύλη Παντοκράτορα. Μετά από την πύλη Παντοκράτορα θα καταλήξει στον Άγιο Ανδρέα. Σημασία είναι ότι έγινε η αρχή. Έγινε η αρχή. Mm-hmm. Γιατί mm-hmm. ο κόσμος τι λέει. Θέλουμε αυτό που λέει η Νικολέτα. Θέλουμε δρόμους, θέλουμε πάρκα. Ελεύθερους χώρους, πρασίνου.
Να η ευκαιρία λοιπόν. Μετά από πολλά χρόνια. Τα θεωρείς, δηλαδή ομορφαίνει λίγο. Ομορφαίνει οι πόλες μας. Βέβαια, να, μπορούμε να δούμε και τα πλάνα. Πόσο όμορφη είναι αυτή η εικόνα. Ναι. Έτσι, χώρη πρασίνου, νέα φωτιστικά. Θα έχει και αναψυχτήριο, όπως μας είπε ο Δήμαρχος. Και είναι πολύ σημαντικό. Να υπάρχουν επιλογές για επιλογές. Τον κόσμο. Να μην χρειάζεται και απαραίτητα να αναζητήσει ή και πολλές φορές και να βάλει και το χέρι στην τσέπη. Έτσι. Δύσκολες εποχές, δύσκολοι καιροί. Και ο κόσμος θέλει να μπορεί να πάρει το παιδί του και να το πάει σε ένα πάρκο να παίξει με ασφάλεια και με συνθήκες που δεν θα λέει Χριστέ μου, μην ακουμπήσει εκεί γιατί θα πάθει κάτι. Έτσι. Ή μην ακουμπήσει εκεί γιατί θα χτυπήσει. Και πολλές φορές ξεχνάμε ότι τα ενετικά τείχη του Ηρακλείου είναι στην πραγματικότητα το μεγαλύτερο χειροματικό έργο της Μεσογείου. Και δυστυχώς δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί, δεν το έχουμε αναδείξει. Έχουμε κάνει πάρα πολλά ρεπορτάζ με τις παιδικές χαρές τα προηγούμενα χρόνια. Σε τι κατάσταση ήταν. Μετά από αρκετά χρόνια δρομολογήθηκαν παρεμβάσεις από τη Δημοτική Αρχή και μπορώ να πω ότι έχουμε αρκετές παιδικές χαρές. Και μία πολύ καλή παιδική χαρά για τους τηλεθεατές είναι στην Εφόδου. Ένα πολύ ωραίο πάρκο. Να, το ξέρουν δηλαδή γι' αυτό. Άρα να φανταστώ, Γεωργία, η στόχη σου, η δημοσιογραφική και το 24 είναι να μην αφήσεις γειτονιά για γειτονιά. Βεβαίως. Βεβαίως. Θα έχουμε πολλά τηλεφωνήματα. Ελπίζω η νέα Δημοτική Αρχή να τα πάει καλά, που να μην έχουμε κι εμείς τόσο πολλή δουλειά. Με νέα τηλέφωνα θα έχεις να κάνεις τώρα. Να κυλούν ομαλά. Με νέα αρχή. Με νέους αντιδημάρχους. Όχι όλοι, εντάξει, κάποιοι είναι και γνώριμοι. Νέες αρμοδιότητες. Εγώ έχω την έντονη υποψία πάντως ότι πολλές παρεμβάσεις γίνονται και μετά από ρεπορτάζ της Γεωργίας Μακάκη. Έχει βάλει και ήδη. Εγώ ξέρω ότι πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι λένε στείλτε μας τη Μακάκη να κάνει ρεπορτάζ γιατί έχουμε να δούμε νερό 10 μέρες. Στείλτε μας τη Μακάκη να μας κάνει ρεπορτάζ, γιατί αυτός ο δρόμος είναι κίνδυνος θάνατος και τα παιδιά μας περνάνε καθημερινά από εκεί για να πάνε στο σχολείο. Πάντως θα προλάβαινε όλα, Νικολέτα. Μπράβο σου, Γεωργία. Είχαμε πάρα πολλά σκουπίδια σε πολλές γειτονιές. Χωματερές σκουπιδιών, πραγματικά. Η Δημοτική Αρχή, τι να πω, ο κόσμος διαμαρτύρεται. Βελτιώθηκε κάπως η κατάσταση τώρα, δεν μπορώ να πω, και με το νερό, αλλά και το νερό θα μας απασχολήσει τον επόμενο χρόνο. Σε λίγες μέρες δηλαδή. Θυμάσαι, Νικολέτα, πώς έπεσε το πρώτο χιόνι. Πότε ήταν? 1η Φεβρουαρίου, Σωροπέδιο. 1η Φεβρουαρίου. Ναι. Το φράγμα από Σελέμη είχε σε αρχές του 2023 κάπου 12 εκατομμύρια. Τώρα είναι 3 εκατομμύρια και κάτι. Ναι. Οπότε έχουμε φτάσει στο σημείο 0 για το φράγμα από Σελέμη. Και είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει τον επόμενο χρόνο. Επίσης, πόσα ρεπορτάζ, Γεωργία Μακάκη, για το φράγμα που σε λέει. Πραγματικά, δηλαδή, δεν μπορώ να θυμηθώ πάρα πολλά ρεπορτάζ. Ναι, και για το αεροδρόμιο Καστελίου. Και για το αεροδρόμιο Καστελίου και για το ΒΟΑΚ. Ναι, για το αεροδρόμιο Καστελίου. Πάει να σου κλείψει την γιατί πάντα έλεγα ότι στο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστελίου την κορδέλα μου την κόψει ο Μπάμπης τόσο πολύ που έχει ασχοληθεί μαζί με το αεροδρόμιο. Τώρα θα την κόψετε μαζί. Κοίταξε, έχω την αίσθηση ότι την πρόοδο των εργασιών έτσι βήμα-βήμα την έχει καταγράψει η Γεωργία, να τα λέμε όλα. Ναι, τώρα οι εργασίες είναι στο 30%. Το 2028. Αρχές του 2028 θα είμαστε εδώ μπάμπι. Σου πω και 27, άμα πάνε όλα. Ναι, λένε τέλη 27, λένε. Ας πούμε εμείς αρχές 2028 να είμαστε σίγουροι. Δίπλα-δίπλα θα την κόψετε την κορδέλα. Εσείς που να την κόψετε την κορδέλα δικαιωματικά και θα είμαι εγώ να σας βγάζω φωτογραφίες. Μεγάλο αναπτυξιακό έργο. Μεγάλο αναπτυξιακό έργο. Και εντυπωσιακές εικόνες από τον drone που είδαμε πριν από λίγο. Και επίσης ένα ακόμα έργο στον τουρισμό είναι το Elunda Hills. Το μεγάλο αυτό project. Πριν από 2 μήνες μπήκε ο θεμέλιος λίθος για τη μεγάλη μαρίνα, την εντυπωσιακή αυτή μαρίνα του Elunda Hills, που έγινε το πρώτο ουσιαστικό βήμα. Εντυπωσιακές μακέτες, εντυπωσιακά βίντεο, κλειδί, πολυτέλεια. Αλλάζουμε επίπεδο. Αλλάζουμε επίπεδο. Και η μαρίνα θα ολοκληρωθεί σε 2 χρόνια. Αλλά το μεγάλο project, έχουμε πολλά μπάμπι ρεπορτάζ να κάνουμε, γιατί θα ολοκληρωθεί σε 10 χρόνια. Σε 10 χρόνια το Elunda Hills. Οπότε έχουμε πάντως πολλά ρεπορτάζ. Πολύ, ακόμα. Πολύ μεγάλο έργο, όντως. Και πολύ σύνθετο έργο. Ναι. Και τι έχει να προσφέρει, έτσι. Ναι. Και το μεγάλο καλώδιο, μην το ξεχνάμε το μεγάλο καλώδιο, τη διασύνδεση και αυτό θα το εγκαινιάσεις, Γεωργία. Το οποίο είναι και αυτό τον επόμενο χρόνο στα τέλη του 2024. Σωστά. Οπότε αυτά τα 3 μεγάλα έργα τα παρακολουθούμε σανά. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι έχεις μια πλούσια ατζέντα, δημοσιογραφική ατζέντα, όχι μόνο σε επίπεδο τηλεφώνου που
το επιβεβαιώνω, αλλά και σε επίπεδο ρεπορτάζ και τι είναι εκείνο το οποίο ψάχνεις πολλές φορές και βγάζεις την είδηση. Καλά, και ατζέντα σε επίπεδο τηλεφώνου, πολύ καλά το λες, γιατί και εγώ όταν θέλω ένα τηλέφωνο, στη Γεωργία του Μακάκη απευθύνομαι. Να τα λέμε όλα. Λοιπόν, θα επιστρέψω σε σένα για ευχές και για όλα αυτά που πρέπει να πούμε. Αλλά μπορώ να πω όμως είναι ένα ρεπορτάζ που μου άρεσε πάρα πολύ μέσα στο 2023. Ποιο? Ηλικιωμένη κυρία Αργίνα από την Καλαμάφκα Ιεράπετρας. Ναι. Την είχε συναντήσει ένας φωτογράφος, ο Νίκος Οκικάκης. Του έκανε εντύπωση τα λουλούδια που είχε έξω από το σπίτι της. Και έτσι λοιπόν της έπιασε την κουβέντα και γνώρισε την 92χρονη. Η ηλικιωμένη αυτή η γυναίκα έμενε σε ένα σπίτι χωρίς παράθυρο, με χωμάτινο πάτωμα, σε άθλιες συνθήκες. Με δοκάρια έτοιμα να πέσουν, με μια τρύπια πόρτα. Ανέδειξε το θέμα αυτό, εμείς κάναμε σχετικό ρεπορτάζ και υπήρξε μια διαδικτυακή αγκαλιά για την κυρία Εργίνα. Και έτσι η κυρία Εργίνα απέκτησε ένα νέο σπιτικό με παράθυρο, με όμορφες γωνιές στο σπίτι της. Και πραγματικά έβλεπε στα μάτια της κυρίας Εργίνας ότι ευχαριστιέται με πολύ απλά πράγματα. Και αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να στείλω, τη φλόγα της αλληλεγγύης. Μια ηλικιωμένη γυναίκα απέκτησε παράθυρο στο σπίτι της, ένα σπίτι πάνω από 200 χρόνια. Ένα παράθυρο στο σπίτι. Ένα παράθυρο. Και έχει πολλά λουλούδια μάλιστα έξω από το σπίτι της, τα οποία φροντίζει. Και έγινε και ένα γλέντι. Μετά το νέο σπίτι. Που το θυμάσαι όμως. Το θυμάμαι πάρα πολύ. Εγώ νομίζω είναι αυτό που τη έχει μείνει περισσότερο από όλα. Ναι, μου έχει μείνει περισσότερο από όλα. Τα ωραία της δουλειάς μας. Όταν νιώθεις ότι κάτι γίνεται καλό μέσα από τη δουλειά και βγαίνει έτσι το φως. Έτσι, το φως αυτό. Η κυρία Εργίνα, βάζω στοίχημα τώρα ότι μας παρακολουθεί και ότι συγκινείται και η ίδια. Την αγαπάμε πάρα πολύ.